Τελικά πήραμε τη συγκατάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 5% ΦΠΑ στα 130 τετραγωνικά μέτρα πρώτης κατοικίας με αξία μέχρι 350.000 ευρώ. Πάμε να δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό με τη βοήθεια του βουλευτή των οικολόγων, συνεργασία πολιτών, του Σταύρου του Παπαδούρη. Αγαπητέ μου Σταύρο, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Αντρέα μου. Καλημέρα. Είναι μια θετική εξέλιξη και για την οικονομία αυτή, αλλά και για τα ζευγάρια που θέλουν να, ή τους ανθρώπους που θέλουν να αποκτήσουν στέγη, αυτό το πράσινο φως για το ΦΠΑ 5% στην αγορά πρώτης κατοικίας. Πώς το είδες? Ήταν μια θετική εξέλιξη, νομίζω. Ναι, φυσικότατα είναι θετική εξέλιξη, Αντρέα μου, γιατί να θυμίσω ότι είμαστε επί παραβάσει για πάρα πολύ καιρό. Και να θυμίσω επίσης ότι υπήρχε η πιθανότητα επιβολής σοβαρότατων προστήμων. Ναι. Για το άσχημο παρελθόν το οποίο δημιουργήθηκε. Να θυμίσω αυτή την κατάκτηση που έτυχε των μέτρων αυτών, ιδιαίτερα στις πωλήσεις για ψηλά χτίρια πολιτογραφήσεων κ.ο.κ. Δηλαδή εκεί που μικρά διαμερίσματα πωλούνται για θέματα πολιτογραφήσεις, των εκατομμυρίων διαμερίσματα, όπου ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρχε επιβολή του 19%, αλλά υπήρχε αναλογική επιβολή του 5%, με αποτέλεσμα να χάνονται σοβαρότατα λεφτά από τα κρατικά ταμεία. Έτσι. Και να θυμίσω, Ανδρέα, ότι το ΦΠΑ, ένα μέρος του ΦΠΑ το οποίο εισπράττει η Δημοκρατία, καταλήγει τελικά και στα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου είμαστε επί παραβάση. Υπήρχε πιθανότητα επιβολής σοβαρότατων από τις σημείες, Ανδρέα. Είναι εκατοντάδων εκατομμυρίων, πολλά λεφτά, δεν είναι λίγα λεφτά. Έτσι ακριβώς, όπου να θυμίσω ότι ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση, η οποία διήρκησε μεγάλο χρονικό διάστημα, περισσότερο από ένα χρόνο, να θυμάμαι καλά. Σίγουρα ήταν περισσότερο από ένα χρόνο. Και ξεκινήσαμε με μια πολύ σκληρή θέση, στάση από το Υπουργείο Οικονομικών, να θυμίσω ότι το αρχικό σχέδιο προβλέπει για επιβολή του μειωμένου συντελεστή 5% μέχρι 110 τετραγωνικά, ναι, με μέγιστη αξία της 350.000. Τώρα πήγαμε στα 130 με αξία 350, όμως συνολικά εξασφαλίσαμε επίσης ότι σε αυτήν την κατηγορία, δηλαδή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, αναλογικά θα ισχύει για τα 130 τετραγωνικά και για κατοικίες όπως που φτάνουν μέχρι 190 τετραγωνικά, ναι, όπως επίσης και η απόσταση κατοικίας που θα φτάνει στις 475.000 ευρώ. Να ρωτήσω, Σταύρο μου Παπαδούρη, κάτι. Αν κάποιος δεν αγοράσει και χτίσει ένα σπίτι 130 τετραγωνικά, ξέρω εγώ, ισχύουν τα ίδια δεδομένα? Αφορά τόσο την αγορά όσο και την κατασκευή. Κατασκευή, είναι μάλιστα. Λογικό. Άρα 130, τα πρώτα 130 είναι με 5% ΦΠΑ. Ισχύει εδώ. Τα υπόλοιπα τετραγωνικά θα είναι με 19%, φτάνει να μην ξεπερνάει τα 190 τετραγωνικά και φτάνει και να τις 350.000. Να μην ξεπερνά συνολικά τις 475.000, ναι, όμως θα είναι αναλογικά ο συντελεστής 5% στα πρώτα, στις πρώτες 450.000. Οτιδήποτε από εκεί επάνω εννοείται θα είναι στο 19%. Ναι. Τώρα, επειδή ρωτάνε φίλοι και εγώ δεν το έχω πολύ καταλάβει, είναι και το οικόπεδο μέσα? Στην αξία. Στην περίπτωση να αγοράσει, θα είτε και το οικόπεδο μέσα, επειδή όταν αγοράζει το προϊόν, να αγοράζει, αν είναι παράδειγμα, είτε ένα σπίτι, όπου εκεί είναι πιο καθαρά τα πράγματα, γιατί είναι το δικό σου τεμάχιο και το δικό σου σπίτι. Αν είναι ένα διαμέρισμα, να θυμίσω ότι όταν αγοράζει το διαμέρισμα, αναλογικά αγοράζει ποσοστό και τη γη όπου υπάρχει αυτό το κτίριο που αποτελείται από διαμερίσματα. Άρα η απάντηση είναι ότι σίγουρα συμπεριλαμβάνει και το θέμα του τεμαχίου μέσα, και να θυμίσω ότι κάποιος ο οποίος θα αναγείρει ό,τι αφορά την κατασκευή, υπάρχει η ανάλογη φόρμουλα η οποία χρησιμοποιείται και στο θέμα της αγοράς γης, οικοπαίδου, για θέμα ανέγερσης πρώτης κατοικίας. Άρα η απάντηση είναι ναι. Τώρα, βέβαια, το θέμα είναι πολύ μεγάλο, αγαπητέ μου Σταύρο Παπαδούρη, δηλαδή έχουμε φτάσει σε τέτοιες δυσκολίες που θεωρώ όνειρο θερινής νυχτός για κάποιο νέο ζευγάρι που ξεκινάει τώρα τη ζωή του να πάνε να αποκτήσουν στέγη, είτε να χτίσουν είτε να αγοράσουν. Νομίζω είναι απαγορευτικό αυτό. Φυσικότατα, Αντρέα, είναι απαγορευτικό να θυμίσω ότι αυτό το μέτρο αποτελεί ένα κοινωνικό μέτρο. Ένα κοινωνικό μέτρο για να δώσει το κίνητρο να διευκολύνει το οποιοδήποτε άτομο, είτε μονή είτε ζευγάρι, για να προχωρήσει να αποκτήσει τη δική του ιδιόκτητη κατοικία ή διαμέρισμα.
δύσκολα τα πράγματα για πάρα πολύ κόσμο. Το συγκεκριμένο νομοθέτημα που είχαμε περάσει, όλοι που είχαμε περάσει κάτω από την πίεση και την απειλή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πιστεύω ότι είναι σωστών μέτρων, σωστά τετραγωνικά, σωστές οι αξίες για τα σημερινά δεδομένα, Ανδρέα. Όμως, το τι έμεινε στην Επιτροπή, και εννοείται ότι αν χρειαστεί να υπάρξει συζήτηση, θα υπάρξει συζήτηση, είναι ότι υπό τις περιστάσεις της διαδικασίας επί παραβάσης και υπό τις περιστάσεις της πιθανής επιβολής προστίμων, ας περάσουμε αυτό που μπορεί για τα σημερινά δεδομένα να είναι σωστό, και αν υπάρξει όμως περαιτέρω αύξηση των τιμών, τότε κάποτε πρέπει να κάτσουμε να το αναθεωρήσουμε. Σωστά. Άρα το περάσαμε αυτή τη στιγμή, νομίζουμε θα δουλέψει. Τα μηνύματα που έρχονται από την αγορά, Ανδρέα, Ναι. είναι ότι το δουλεύει. Να θυμίσω ότι προνοητικά, και εκεί και πάλι είχαμε σύγκρουση με το Υπουργείο Οικονομικών, δώσαμε αυτή την περίοδο κάπου 4 μήνες, αν θυμάμαι καλά, έτσι ώστε όσοι θα προχωρούσαν μόνο με την υποβολή της αίτησης για πολεοδομική άδεια να μπορούν να υποφεληθούν από το προηγούμενο καθεστώς. Έτσι δόθηκε αυτός ο χρόνος για να προετοιμαστεί ο κόσμος, να μην βρεθεί από τη μια μέρα στην άλλη εξ απρόπτου. Νομίζω τώρα όλοι ξέρουν και τα δεδομένα του ποσών και τα δεδομένα Έτσι, του ναι. μεγέθους, άρα απλό Κάνουμε το το ερώτημα. κουμάντο μας, έτσι, σωστό, έχεις δίκιο. Τώρα όμως με αυτή την εξέλιξη, αγαπητέ μου Σταύρο, εγώ βλέπω και κάτι άλλο. Δηλαδή πήραμε την έγκριση μετά από διαπραγματεύσεις, γιατί δεν το κάνουμε και σε άλλα πράγματα που είχαν μπει στο τραπέζι και μας λέγανε εδώ ότι δεν πρόκειται η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχτεί. Ας κάναμε διαπραγματεύσεις σε μια σειρά άλλα ζητήματα. Αντρέα μου, χαίρομαι πάρα πολύ που το θέλεις αυτόν, γιατί αν είναι κάτι το οποίο κρατήσαμε ενός παράπονο έναντι του Υπουργείου Οικονομικών, τους βλέπαμε ότι κάπου φοβούνταν να μπουν σε περαιτέρω διαπραγμάτευση. Να θυμίσω και το επιβεβαίωσα σήμερα το πρωί, Αντρέα, έχω κοιτάξει κάποια προηγούμενα δημοσιεύματα πριν 1,5 χρόνο, όπου το Υπουργείο Οικονομικών δήλωνε ξεκαθαρά ότι αυτό είναι να αποφασίσαμε για το ΦΠΑ, αναφερόμενο στα 110 τετραγωνικά και τις 450.000 που ήταν η αρχική φόρμουλα, και δήλωναν ότι δεν πρόκειται να μπουν στην οποιαδήποτε έτσι, διαβούλευση με μάλιστα. την Επιτροπή Οικονομικών. Και στο τέλος της μέρας, ευτυχώς η Επιτροπή Οικονομικών επέμενε με μια καλή συνεννόηση, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, και με το Υπουργείο Οικονομικών τελικά, τους επεξηγήσαμε ότι οι τιμές όσες έχουν σήμερα, δηλαδή ή ακόμα και τα τετραγωνικά, 110 τετραγωνικά μέτρα, ένα διαμέρισμα, είναι ένα διάρρη διαμέρισμα. Είναι λες και δεν επιτρέπει στον κόσμο να αποκτήσει παιδιά, γιατί φοβάται ότι τελικά θα πληρώνει 19% να πάει για ένα τριάρι διαμέρισμα. Να μιλήσουμε τώρα για σπίτια. Εντάξει, ας έρθει κάποιος στη Λεμεσόν να δοκιμάσει να αγοράσει ένα σπίτι, να αντιληφθεί από πού ξεκινούν οι τιμές των κατοικιών Έτσι, στη έχεις Λεμεσόν. δίκιο, έχεις δίκιο. Άρα χρειάζεται πολλές φορές να είμαστε πιο διαλλακτικοί, να μην λέμε ότι είναι μπαμπούλα η Ευρωπαϊκή Ένωση, να διαπραγματευόμαστε και άλλα ζητήματα, κάτι επιτόκια, κάτι τέτοια πραγματάκια, γιατί εντάξει, χρειάζεται να υψώνουμε και τη φωνή μας καμιά φορά και το διαπραγματευτικό μας λόγο. Σταύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σε Ανδρέα εύχομαι μου, τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Επέτρεψε μου να πω Καλή ότι συνέχεια να έχεις. Να σε καλά, σε ευχαριστώ.